Καθυλωμένοι στο έδαφος είναι οι Τούρκοι πιλότοι που μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκπαιδευτούν στα F-35. Σύμφωνα με το Reuters, ο διοικητής της αεροπορικής βάσης της Αριζόνα διέκοψε την εκπαίδευσή τους και τους απαγόρευσε την πρόσβαση σε χώρους όπου φυλάσσονται απόρριτες πληροφορίες του αεροσκάφους. Ο διοικητής της αεροπορικής βάσης Λουκ της Αριζόνα δεν περιμένει μέχρι τις 31 Ιουλίου για να διακόψει την πρόσβαση των Τούρκων πιλότων στα F-35, καθώς η Άγκυρα επιμένει στην αγορά των S-400. Από την προηγούμενη εβδομάδα είναι και επίσημα καθυλωμένη. Χαστούκι για την Άγκυρα αποτελεί και το διακομματικό ψήφισμα που υπογράφει σύσσωμη σχεδόν η Αμερικανική Βουλή και προτρέπει τον Ερντογάν να μην αγοράσει τους ρωσικούς πυράβλους, διαφορετικά η Τουρκία θα βρεθεί εκτός ΝΑΤΟ. Τέτοιες αποφάσεις δεν είναι αποδεκτές, όπως και η χρήση απειλητικού λόγου με τη μορφή κυρώσεων. Την ίδια ώρα, η έκδοση Διεθνών Ενταλμάτων Σύλληψης για το πλήρωμα του Φατίχ στρίμωξε την Άγκυρα, η οποία απάντησε με στρατιωτική άσκηση στα κατεχόμενα, αλλά και ναύτεξ εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Geçerliliği yok açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik de provokasyon uyarısı yaptı. Ο τουρκικός τύπος κάνει λόγο για αντίμετρα της Άγκυρας στην περίπτωση που εφαρμοστούν τα εντάλματα. Η πρώτη αντίδραση θα είναι η ανάκληση του Τούρκου πρέσβη από την χώρα που θα εφαρμόσει το ένταλμα. Στη συνέχεια θα κλείσουν όλες οι πύλες εισόδου από την Κυπριακή Δημοκρατία προς τα κατεχόμενα. Η Άγκυρα μάλιστα ισχυρίζεται ότι θα στείλει το Γιαβού στην Κύπρο για να ξεκινήσει γεώτρηση στα αδειοδοτημένα τεμάχια και θα κλείσει τα στενά του Βοσπόρου για όλα τα πλοία υπό κυπριακή σημαία. Ακόμη θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα λιμάνια της σε επιβατηγά και σκάφη αναψυχής που προέρχονται από την Κύπρο, ενώ οι Έλληνες και οι Κύπροι ψαράδες που θα εντοπίζονται σε τουρκικά χωρικά ύδατα θα συλλαμβάνονται άμεσα. Παρά την ανησυχία της Αθήνας για ατύχημα στο Αιγαίο, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Σαρκιούς, τους Λιψούς και την Κίναρο.